εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Εδώ είμαι, ήρθα. Ανέστης Κόνιαλης, Λάμπρος Παναγιώτου. Ξεκινάμε για τα μεθεόρτια. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και ο Θεός βοηθός. Η εκπομπή εύχεται σε αυτόν τον πολύπαθο λαό, πραγματικά, να δει το φως το αληθινό και να μπορέσει να ζήσει μια διαφορετική, ήσυχη μέρα μακριά από τα βάσανα, τα προβλήματα, τις κακοχίες και τα τόσα άλλα που μας έφερε αυτή η οικονομική κρίση. Προσέξτε όμως. Εσείς γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, και ο μήνας έχει 9. Όχι, τώρα θα σε θυμηθούνε ξεχασμένε μου λαέ. Γιατί όμως, εν ώψη των εκλογών, πολλά θα σου πούνε, αλλά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η ψήφο σου και τίποτα άλλο. Ξεκινάμε λοιπόν με δύο έκτακτες ειδήσεις, οι οποίες έγιναν, ήταν μάλλον, και πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα κανάλια της χώρας. Παραμυθάκι μου, μη με μαλώνεις. Δύο ειδήσεις οι οποίες αναστάτωσαν την Ελλάδα απ' άκρο εις άκρον, παρακαλώ, γιατί πραγματικά άξιζε τον κόπο να είναι πρώτο θέμα σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Αφιερωμένο στα όρα, παιδιά, μην ξεχάσετε, σε λίγο έρχεται μοναδική καλεσμένη, νέα, ωραία, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο στούντιο. Το παραμυθάκι πάει για τα παιδιά, αφιερωμένο στους κυρίους. Χρόνια πολλά και από εμάς. Να είστε καλά. Τρεις αλόγια διαχορεύουν. Λάμπρος Παναγιώτου, Ανέστης Κόνιαλης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πρώτη έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για αυτόν τον βασανισμένο λαό. Ακούστε λοιπόν, η κυβέρνηση θα δώσει και θα το πάρουν από το Σεπτέμβρη. Απαπαπα, όλοι εκείνοι που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Πρώτη είδηση, το εγγυημένο εισόδημα που θα πάρουν και που θα δώσει η κυβέρνηση. Παραμυθάκι μου! Καλημέρα στη Ρώμα! Βρυξέλλες! Όχι στη Μέρκελ σήμερα! Ο Υφυπουργός Εργασίας, κυρίες και κύριοι, ναι, ναι, ο κριτικός Βασίλης Γεγέρογλου, σε συνεννόηση παρακαλώ με τον ταμπλούχο, ταμπλούχος βέβαια, Γιάννη Βρούτσι, έχουμε πρωτάθλημα, ρεκόρ ανεργίας και κύπελο, ρεκόρ φτώχειας. Ποιος Παναθηναϊκός, ποιος Ολυμπιακός. Εδώ είναι το αμπλούχος. Θα το μοιράσουν, λένε, με τα πρωτοβρόχια από Σεπτέμβρη. Από τώρα τα κανάλια, απορώ πώς δεν έκοψαν για έκτακτη είδηση να πούνε αυτό που εξήγηλε και Κέρογλου για το Σεπτέμβρη. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι, να δεις το χωροφύλακα με καριοφύλι. Αφιερωμένο. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι! Και μπάτσι! Θα πάρετε κοινωνικό μέρισμα. Τρομάρα σας, το περιμένετε. Δεύτερη είδηση. Άρα λοιπόν, τέλος η φτώχεια. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα υπόσχεται η κυβέρνηση από το Σεπτέμβρη.
με τα πρωτοβρόχια. Έχει μπερδευτεί βέβαια, γιατί τώρα έρχεται τα πρωτοβρόχια. Με στην άνοιξη. Δεν πειράζει. Δεύτερη είδηση. Είναι η μεταρρύθμιση του αιώνα. Κωστής Χαντζηδάκης. Παραμυθάκι μου. Ναι. Μην με μαλώνει. Είναι παραμύθι η ζωή, κυρίες και κύριοι. Τέλος στα φακελάκια. Όχι με τους γιατρούς. Όχι με τους γιατρούς. Μην πάτε μυαλό στο πονηρό. Τέλος στα ρουσφέτια. Τέλος στα πρώτα τραπέζια πίστα. Τέλος. Αυτά τελείωσαν. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Πάει σε μια άλλη Ευρώπη. Αφήστε την Ποσειδόνος. Εδώ τώρα είναι η οδός κλαίοντος. Λοιπόν. Φασολάκια ξου. Από εδώ. Φασολάκια για Έλληνες από εκεί. Και τι εννοούμε. Πρώτο τραπέζι πίστα. Τέλος, αυτά που δίνατε για να έχετε πρώτη μούρη στο καβούρι, στις λαϊκές αγορές τελείωσε. Ξεκίνησε η μεγάλη μεταρρύθμιση του μεγάλου υπουργού κριτικού Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος θέλει να βάλει τάξη, κυρίες και κύριοι, στις λαϊκές αγορές. Από εκεί θα ξεκινήσει για να αλλάξει την ελληνική κοινωνία. Αμ, τι νομίζετε. Όπα, ήταν λίγο λαζοπουλικό αυτό. Είναι στη μόδα τώρα μαζί με τον άλλο, με το ποτάμι σκοτώνονται. Θέλω κι εγώ να μπω στη μέση! Ποταμίσχυ! Και βουνίσχυ! Γραβάτα σήμερα! Γιατί! Περιμένω ωραίες καλεσμένες! Είναι για χίλες, μια εικόνα χίλες λέξεις! Περιμένετε! Μην φύγετε! Κόρη γνωστού πολιτικού! Δεν σας λέω! Περιμένετε! Μην φύγετε! Μην κάνετε ζάπινγκ! Κυρακούλα! Εδώ! Άσο τράκα σήμερα! Κυριέργο! Κιτρινιάρες, ταξιτζίδες, μείνετε εδώ να ακούσετε πέντε πράγματα. Νέοι άνθρωποι έρχονται στην πολιτική συγκρίση του τόπου. Αφυπνιστείτε. Άρα λοιπόν, έρχεται κυρίες και κύριοι η μεγάλη μεταρρύθμιση του Κωστή Χατζηδάκη. Είναι ο μοναδικός υπουργός που κατάφερε, ναι, με, αυτή την μεγάλη, με αυτό το μεγάλο νόμο να στείλει μετά από 700 χρόνια λειτουργία στις λαϊκές αγορές, να το στείλει σε απεργία διαρκείας. Τρόμπες! Αϊβαλιώτης, τρόμπες! Να! Και αυτός υποψήφιος βουλευτής είναι, αλλά μετά θα πάμε σοβαρά. Γεια χαρά σε όλους. Για όποιον απορεί για το πράσινο ρολόι, να πω ότι είναι το ρολόι που μετράει τις τελευταίες ώρες του Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο πρέπει επιτέλους να τελειώνει. Γι' αυτό είναι πράσινο το ρολόι. Να τελειώνει το Πασόκ το Μάιο. Τα ένοχα κόμματα να εξαφανίζονται. Να δώσουμε ένα μήνυμα ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι πάνω από το Πασόκ, το αφήνει εκτός Ευρωβουλής. Τιμωρήστε τους ενόχους. Αφήστε τις γκρινιές, τις παρλαπίπες και τα τηλέφωνα που με παίρνετε και γκρινιάζετε, μαυρίλα, μπίχλα. Αφήστε τα αυτά. Με παίρνετε πολύ νεοδημοκράτες και μου λέτε το Πασόκ τον μπήξε. Παιδιά, σήμερα η κυβέρνηση στηρίζεται στο Γεωργάκη Παπανδρέου. Σώπα που να είναι, βάζει μάνι καμπάνες. Σώπα που να είναι, βάζει μάνι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αλλά σε αυτό εδώ το ρολόι, δώστε αντίδοτο αυτό, αυτό που λέει ο πρόεδρος του λαού, το ξυπνητήρι. Αφυπνιστείτε. Ξύπνα, μικρό μου, κι άκουσε. Ψηφίζατε τρόμπες. Και καλά να είναι τέτοιες τρόμπες. Μήπως είναι τέτοιες τρόμπες. Αυτούς ψηφίζατε 30 χρόνια και αυτούς εδώ και αυτούς εδώ και αυτούς εδώ και αυτοί κάνουν έτσι. Κάποιοι άλλοι όμως, οι καρατρόμπες που ψηφίζατε και λίμπαξαν την Ελλάδα, κάνουν έτσι. Έτσι, για να είμαστε συνεννοημένοι. Γιατί ακούω πολλά, βγάζεις λέει gadget και πετάς σε παιχνιδάκια. Αυτά, παιδιά, είναι τα αποτελέσματα των ψήφων σας ορισμένων. Αυτές εδώ οι μικρές τρομπίτσες βούλιαξαν την Ελλάδα και έχουν φέρει και έχουν καθίσει στις καρέκλες αυτούς εδώ, οι οποίοι δεν τελειώνουν. Τελειώστε τους. 25 Μαΐου έχει ευρωεκλογές. Τελειώστε τους. Καθαρίστε τους. Διώξτε τους από το πολιτικό σκηνικό. Ακούστε καρά ξυπνητήρι. Ξύπνα, μικρό μου, κι άκουσε. Κάποιος
Τα είπε όλα ο καλός συνάδελφος Κώστας Ευαλιώτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής και αυτός. Μην ξεχάσετε, εκεί που θα δείτε τα ψηφοδέλτια θα μπερδευτείτε βέβαια τώρα. Τόσοι που είναι οι υποψήφοι, θα δούμε τι θα κάνετε. Λοιπόν, μια ανάσα, είμαστε μέχρι τις ευρωεκλογές. Θα πάρετε όμως βαθιά ανάσα και να σας πω γιατί. Θα περάσουν τώρα κάποια αστεία νομοσχέδια, της πλάκας δηλαδή, για να ηρεμήσετε, να μην αρχίσουν και βάλουν πάλι, στήσουν τους βουλευτές στον τοίχο. Δεν υπάρχει άλλο μνημόνιο, λέει η κυβέρνηση. Υπάρχει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει λόγο ύπαρξη ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, χωρίς το μνημόνιο ο Σαμαράς. Οπότε γίνεται εφτάψυχος, αφού δεν έχει λόγο ύπαρξης ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, εφτάψυχος ο αθάνατος, ο Βενιζέλος. Για πάντα μαζί, μαζί θα τη βρούμε, Βαγγέλη, εγώ και εσύ. Όταν λέω εγώ και εσύ, εννοώ εγώ ως λαός. Και εσύ ως αντιπρόεδρος, υπουργός, αντεκαγκελάριος, ο πάρτα όλα και ο δεν δίνει τίποτα. Βέβαια. Και μετά ήρθε το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι που λέτε κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουν τα δημοτικά, τα τσάμικα μετά. Και εκεί θα καταλαβαίνουμε τι εστί κυβερνητική πολιτική. Γιατί μόλις τελειώσουν οι ευρωεκλογές, πρέπει να ανοίξουν εκείνο το έρμο το ασφαλιστικό, η οποία είναι μια χειρομοβίδα. Θα το αφήσουν όμως καλοκαιράκι. Γιατί το καλοκαιράκι δεν έχουμε 300 βουλευτές στη Βουλή. Οπότε να αρχίσει ο Κασής να παίρνει τα σίδια, να τρέχει τα κανάλια από το πρωί, να αρχίσουν αυτοί οι αντάρτες του καναπέ να λένε δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω. Όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω. Όχι! Αυτοί που είναι αντιδραστικοί, οι επαναστάτες του καναπέ και της μπανάνας, στην Πανανία δεν ζούμε, αυτοί κυρίες και κύριοι δεν θα υπάρχουν στο θερινό τμήμα. Το θερινό τμήμα έχει μόνο 100 βουλευτές. Άρα λοιπόν θα βάλουν, ποιο θα βάλουν, τον κύριο Τσουμάνη, τον κύριο Χριστογιάννη, τον κύριο Σταμενίτη, τον κύριο Μανιάτη. Μανιάτης είναι υπουργός βέβαια, δεν μπορεί να πει όχι στην κυβέρνηση. Θα βάλουν, ο Καρύδης δεν είναι βουλευτής, αλλά θα ψήφιζε κι αυτός αν ήταν, δεν έχει σημασία. Τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, ευρωβουλευτής, και αυτός θα βάλουν τον Μπουζουκο Γαμπρό, όπως τον είπε ο Παναγιώτης Καμένος, τι τον είπε, Μπουζουκόβιο Γαμπρό, πρικοθύρα, φαρμάκι έσταξε για τον έρμο τον Ανδρέα. Παιδάκι είναι μωρέ και αυτό, Βασιλάκης Καΐλας, παπούσια και αυτός, έφτιαχνε στην Ομόνια μαζί με εμάς. Τι τον βρίζετε. Λοιπόν, και εκεί έρχονται τα σπουδαία, κυρίες και κύριοι. Πέρα εκεί στην Αϊτοράχη μετά, θα τραγουδάμε και θα κλαίμε όλοι μαζί. Λοιπόν, έχουμε ή δεν έχουμε εκλογές. Περάκι για σας λεβέντες, περάκι στην Αϊτοράχη. Ναι, Βλάχη, έχει μια χαρά η κυβέρνηση και η συγκυβέρνηση. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ο Γαμπρός Μπακατσέλος. Έχουμε εκλογές ή δεν έχουμε? Τριπλές ή τετραπλές? Τι έχουμε, τι εκλογές έχουμε? Για βάλτε το Γρηγοράκο να δούμε πόσο σταθερότητα έχει ο πολιτικός στο λόγο του. Ήξεις, αφήξεις, ουκ εν το πολέμο, θνήξεις. Βάλε το κόμμα η ΣΥΛΑΕ και θα καταλάβεις αν έχεις τριπλές, αν έχεις διπλές, αν έχεις τετραπλές εκλογές. Το κόμμα μην ξεχάσεις. Πρόσεχε και μην το πιείτε, λουστείτε. Το κόμμα Γρηγοράκος. Σταθερότητα στο λόγο, στην άποψη, στις ιδέες, στην ιδεολογία. Τώρα δεν είναι Παπανδρέου, τώρα είναι με τον Βενιζέλο. Αφού έγινε υπουργό, γιατί να είσαι με τον Παπανδρέου? Παπανδρέου, στα ανώγια είχαν μπαλωδιές. Αφήστε με, αφήστε με. Αφήστε με, ξέρετε πώς σας εκτιμώ. Μου το είπατε, γι' αυτό, γι' αυτό σας απαντάω. Λοιπόν, ό,τι είπαμε για αυτά τα θέματα, υπάρχει μια προσέγγιση δική σας, υπάρχει μια προσέγγιση των άλλων. Πρέπει να βρούμε την κοινή συνισταμένη εδώ πέρα. Και επειδή λοιπόν ήρθα να απαντήσω σε εσάς, ναι, εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε δουλέψει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι όταν πήγαμε εκεί, το θέμα μας ξέραμε ότι θα γίνουν εκλογές. Άρα λοιπόν δουλέψαμε ένα νομοσχέδιο, σας λέω, από τις 2 Ιουλίου μέχρι σήμερα, αυτό που μιλάμε κάτω στη Βουλή, και συζητήσαμε πολλές με όλο το εξαιρετικό δυναμικό που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών για τις εκλογές. Η κυρία Τζάγκα έχει κάνει υπουργούς και ξέρει ότι είναι πραγματικά ένα καλό προσωπικό το Υπουργείο Εσωτερικών. Έχει πάρα πολύ καλές δυνατότητες και καλούς ανθρώπους. Εννοώντας δηλαδή ότι επιστημονικά κατηρτισμένους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά τους.
Συζητήσαμε λοιπόν για το εκλογικό. Είδαμε ότι αυτές οι τριπλές εκλογές και πιθανόν και τετραπλές εκλογές, κάποιος θα βάλει προθέσεις. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω ότι με όλα αυτά που γίνονται σήμερα πάμε σε εκλογές. Σε εκλογές αποφασίζει ο Πρωθυπουργός. Μπορεί λοιπόν να πει ότι πάμε σε τετραπλές εκλογές. Το Μάιο δεν πρέπει να είμαστε έτοιμοι εμείς. Δεν πρέπει να είμαστε εμείς εδώ. Εσείς θα το αφήσετε στον Πρωθυπουργό, κύριε Υπουργέ. Δεν θα κάνετε τίποτε. Σε σχέση με τις εξελίξεις, είναι λέω. Θέμα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός, κυρία Κωνσταντοπούλου, θα έρθει στη Βουλή. Ελπίζω και θα το κάνει, γιατί είμαστε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν έχει και καλή σχέση με το χώρο του Κοινοβουλίου. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, αλλά η υποστήριξη προς την κυβέρνηση είναι θέμα του κάθε βουλευτή της Προεδρίας. Δεν είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Κάποιος μίλησε λοιπόν για όλα αυτά. Εγώ είμαι μέρος της κυβέρνησης και πρέπει λοιπόν να απαντήσω για την κυβέρνηση. Ο κύριος λοιπόν Πρωθυπουργός και πιστεύω και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα δουν όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει αυτές τις μέρες και πιστεύω θα δεχτούν την πρότασή σας. Θα δεχτούν την πρότασή σας για πρώιμη αισία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Που λέτε τώρα. Είμαι σίγουρος λοιπόν θα γίνει να διελευκάνουμε όλη την κατάσταση. Και αν εκεί τα πράγματα αποδειχτούν, ή ξέρω εγώ, υπάρχουν και πιθανόν, γιατί υπάρχει η υπόνοια εδώ και άκουσα κάποιους άλλους ότι υπάρχουν και άλλα γεγονότα. Εσείς το είπατε, εγώ δεν το ξέρω αυτό, αλλά άκουσα ότι κάποιοι βγήκαν το πρωί, το λέω από την Ορομέλεια, ότι είπανε ακολουθούν και άλλα. Ας έρθουν λοιπόν να τα ακούσουμε και τα άλλα, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, να γίνει μια προημερεσία συζήτηση στη Βουλή για να αποφασίσουμε αν πρέπει να πάμε ή όχι, ή αν η κυβέρνηση αντέχει να πάει σε εκλογές. Εσείς δεν θα ζητήσετε εξηγήσεις. Μα είναι δυνατόν τώρα εκείνο να το πούμε. Εγώ, παρακαλώ, όχι, είμαι μέρος της κυβέρνησης και δεν ζητάω καμία εξήγηση. Παρακαλώ, δεν θα σας απαντήσω αν το κάνω. Σε ένα υπουργικό συμβούλιο που δεν συνεδριάζει και το οποίο υποκαθίστατο από τον κύριο Μπαλτάκο. Εσείς ως υπουργός δεν θα ζητήσετε εξηγήσεις. Παρακαλώ. Τώρα να απαντήσω στους κυρίους συναδέλφους στη δευτερολογία μου. Πρώτα απ' όλα, ξεκαθαρίζουμε ότι το άρθρο 9 που μιλάει για πιθανές, εφόσον διενέργεια του κατά παρόντα νόμο εκλογών συμπέσει με την ημέρα διενέργεια στο κατά διατάξει 51-53 του Συντάγματος Γενικών Βουλευτικών Εκλογών, είναι μεταφορά του 1981 τώρα. Άρα λοιπόν, από όσο ξέρω σαν μέλος της κυβέρνησης, δεν δείτε θέμα εκλογών, βουλευτικών εκλογών. Ξυπήκετε ομαλότητα! Ξυπήκετε Κόρσο! Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε το άρθρο 9 και το μεταφέραμε σε αυτό το νόμο. Και έτσι γίνεται κάθε φορά. Όταν να πω λίγο, πάντως είπατε ή και τετραπλών, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει με τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό καλώ, είπατε πριν. Αφήστε τον πώς θα μπορέσω να ερμηνεύσω. Εγώ ξέρω τις εκλογές και είπα όμως, γιατί παίρνετε μια φράση και προσπαθείτε να πιάσετε τη φράση αυτή που σας ενδιαφέρει. Είπα όμως το θέμα των εκλογών είναι θέμα του Προέδρου της Κυβέρνησης και του Αντιπροέδρου. Το είπανε ή όχι, κύριε Κωνσταντοπούλου. Είπατε ότι μπορεί και τετραπλών. Δεν μπορώ να συνεχίσουμε έτσι. Άμα με ρωτάτε, να σας απαντήσω. Αν σας καλύπτει. Ποιο? Αυτό που σας είπα. Όχι. Ούτε εμένα. Κύριε Υπουργέ, μην απευθύνεστε σε βουλευτές. Να απευθύνεστε στον πρόεδρο. Μα δεν με προστατεύετε, κύριε πρόεδρε. Από ό,τι μπορώ να κάνω. Όχι, δεν μπορεί να προστατεύετε, κύριε πρόεδρε. Τι να κάνω. Εντάξει. Τι να κάνω. Καλά τώρα, δεν κάνεις. Μπορεί να φωνάζει του άλλου. 25 λεπτά μιλάω ο καθένα εδώ πέρα. Μα δεν είπα τίποτα για εσά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν με προστατεύετε. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν των εκλογών είναι καθαρά θέμα του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Αύριο στη συγκέντρωση του Κόρτσου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά, πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή. Και δεν έχει εκλογές. Μα κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε καθαρά ο άνθρωπος. Σας είπε έχει τριπλές και δεν έχει τετραπλές. Ή μπορεί να έχει τετραπλές και να μην έχει τριπλές. Σας το είπε καθαρά ο κ. Γρηγοράκος. Έφαγαν αρνάκι, έφαγαν. Μια χαρά έφαγαν. Λοιπόν, ο καλύτερος από όλους πρέπει να του κάνουμε το καπέλο είναι ο Ταμήλος. Εφόσον είδαν ότι οι άλλοι μακρηγορούσανε και σου λέει κάτσε εδώ θα ξημερώσουμε. Ξεκινήσαμε σε επιτροπές από 270 ευρώ και σήμερα παίρνουμε με την παρουσία μας εκεί 75. Να το ξημερώσουμε. Χάιντε λέτε, τι λέει να κάνετε. Δρόμο. Έτσι ακούει Κωνσταντοπούλου. Φρίκαρε. Τρελάθηκε. Ρε τράβο, μην τα πει και να πιάτο, λέει ο άνθρωπος. Δεν το είπα αυτό. Είπε, συγγνώμη,
Εσείς παιδιά, λέτε, δεν έχετε δουλειά να κάνετε σήμερα, γιατί ήλθε, επανήλθε και ξαναεπανήλθε για Κωνσταντοπούλου. Δείτε τον κύριο Ταμήλο, γιατί είναι το καλύτερο βίντεο της εκπομπής. Θα παίξει, φαντάζομαι, θα τον ανακαλύψουν και οι ράδιο αυτοί οι παπουτσάδες. Οι ράδιο παπουτσάδες θα παίξει και εκεί και θα γίνει διάσημος. Δείτε το του είπε για να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Προσπαθούσε ο έρμος ο Βερβιδάκης, Βερβιδάκης τον λένε, να σώσει κατάσταση. Σώζει την κατάσταση. Τόι. Είναι να προχωρήσουμε σε αυτό το νομοσχέδιο παρά τις πραγματικά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο κύριος Μαριάς και οι συνταγματολόγοι της αίθουσας και ο κύριος Πανούσης και οι άλλοι συνάδελφοι δεν βάλανε ερωτηματικά τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Τα οποία όμως επιτρέψτε μου να μην μπορώ να τα απαντήσω. Θέλουν σκέψη. Θέλουν σκέψη. Να το δούμε. Δεν μπορώ να πω με πολύ σεβασμό και αγάπη στον φίλο μου τον κύριο Μητρόπουλο ότι δεν του αναγνωρίζω αυτά που έχει κάνει. Θα ήμουν αφενός άδικος, ανιστόρητος και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ιστορία κάποιων ανθρώπων. Όπως αναγνωρίζει την ιστορία του κ. Μητρόπουλου, αναγνωρίζει και την ιστορία κάποιων άλλων ανθρώπων. Γιατί όλοι έχουν ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Και πρέπει να είμαστε με σεβασμό. Όχι καλή όλοι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, τι είπε ο κύριος Ταμήλος? Τι είπε ακριβώς? Δεν είπε τίποτα πρόσφυγε. Το επιτρέπετε αυτό, το ανέχεστε? Συγγνώμη. Τι είπε τώρα? Συγγνώμη. Τι είπε τώρα, θα τον ανακαλέσετε στην τάξη ή όχι? Συγγνώμη. Ο κύριος Ταμήλος πρώτον δεν μίλησε στο μικρόφωνο και δεύτερον του έκανα παρατήρηση. Εδώ είναι η δουλειά του βουλευτή. Νομίζω ότι όποιος παρεμβαίνει δέχεται παρατήρηση από τον πρόεδρο. Τώρα θα παίξουμε το είπε αυτούνου και δεν το είπε αυτούνου. Παρακαλώ, αφήστε τον υπουργό να ολοκλήρωσε. Δεν μπορεί όμως, κύριε Πρόεδρε, να λέγεται από βουλευτή καλά δουλειά δεν έχετε εσείς, διότι ο βουλευτής έχει δουλειά να είναι εδώ. Εκείνοι που κόπτονται για τα 75 ευρώ και θεωρούν ότι είναι αγκαρία το να είναι εδώ, μπορούν να αποχωρήσουν. Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν κατάλαβα από ποιο πήρατε το λόγο. Πάντοτε. Από ποιο πήρατε το λόγο? Κύριε Ταμήλο, παρακαλώ. Λοιπόν, θα κάνετε τα δέοντα κατά τον κανονισμό, κύριε Πρόεδρε, ή θα αφήσετε αυτό το ιβρεολόγιο να εκπέμπεται? Κύριε Ταμήλο, παρακαλώ. Θα χειροδικήσετε κιόλας, γιατί σηκωθήκατε από τη θέση σας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Να ανακαλέσετε στην τάξη τον κύριο. Πολλούς πρέπει να ανακαλέσω στην τάξη σήμερα, όχι τον κύριο μόνο. Πολλούς. Παρακαλώ. Κύριε Ταμήλο, παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, στην κυρία Κουντουρά, μιας και άρχισαμε έτσι, λοιπόν, για τις κάλπες. Έχουμε πάρει πραγματικά, το είδαμε και χρειαζόμαστε περισσότερες κάλπες. Δεν είναι εύκολο το Υπουργείο Εσωτερικών να διαχειριστεί αυτή τις πολλαπλές εκλογές και γι' αυτό πήραμε και την απόφαση για τις ευρωεκλογές. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση να γίνουν τη δεύτερη κυρία. Γίναμε δύο. Δεν βαίνονταν παραδείσο σε Εμμανόη. Καλώς μας ήρθατε. Τα λούδια μας. Πήγα στη ζούγκλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τα μάζεψα ένα-ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξάνδρο Παναγούλη από το Mike, το Joy είναι, αλλά δεν πειράζει. Στη ζούγκλα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνα Πολύδωρα, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Ναι, ωραία. Με χρέη, στην πολιτική με χρέη τώρα πλέον. Πλέον με χρέη. Λόγω συνθήκων με χρέη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είναι και η πρώτη φορά. Και η πρώτη εμφάνιση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Όχι, είναι χρέος λόγω των συνθήκων. Κατεβαίνω υποψήφια ευρωβουλευτής στο κόμμα του πατέρα μου, στο κόμμα του κύριου Πολύδωρα. Ένωση για την πατρίδα και το λαό. Είναι ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο ίσως είναι η πιο κέρια στιγμή και που υπάρχει και που υφίσταται και για αυτά που πρεσβεύει και που θέλει να προσφέρει.
Έχει εξέχουσες προσωπικότητες και στο Ευρωψηφοδέλτιο και γενικά στη συνοχή του κόμματος. Όλο το νόημα, η αρχή, η μέση και ο σκοπός είναι ο τίτλος του. Μία ένωση για την πατρίδα και το λαό και τίποτα περαιτέρω, χωρίς σκοπιμότητες. Οι φιλοδοξίες, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν, είναι πραγματικά η σωτηρία του λαού και της πατρίδος. Και ας μην είναι τόσο μαρκετινίστικος ο τίτλος. Mm-hmm. Ναι, γιατί δεν είναι μαρκετινίστικος, είναι μία πρόταση και μπορεί να μην υπάγεται στο σύστημα τόσο αρεστά. Αλλά έχει μία βάση. Κατεβαίνω υποψήφια ευρωβουλευτής βάσει συνθήκων και αποκτώ χρέη λόγω του ασυμβιβάστου που θα τεθεί. Mm-hmm. Θα κατέβαινε... Είστε δικηγόρος? Είμαι ασκούμενη δικηγόρος, ναι. Έχω τελειώσει και δημόσιο και, και ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών η πρώτη σχολή, νομική η δεύτερη. Ασκούμενη, βλέπω τις συνθήκες καθημερινά, κινούμε. Άρα έχω εικόνα των όποιων τραγικών και δυσκολιών και ανεργία, ακόμη και στο κομμάτι της άσκησης που παλιότερα δεν υφίστατο, mm-hmm. έστω για τα δικηγορικά. Είμαι εδώ έχοντας να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ και μέσω του κόμματος και κυρίως για την Ευρωβουλή και τα τρέχοντα να ακουστεί ένας υγιής, δημιουργικός και αποτελεσματικός ευρωσκεπτικισμός. Ωραία. Ευρωσκεπτικισμός λοιπόν. Αφήστε τα λουλούδια εκεί τώρα για να αρχίσουν τα δύσκολα. Να σας αντιμετωπίσω σε ένα λουλούδι. Φυσικά. Γιατί είστε πραγματικά. Είστε δίδυμη ή με την... Είμαι δίδυμη. Είμαι δίδυμη μονοζυγωτική. Με την αδερφή μου, τη Μαργαρίτα. Ναι, και έχω και έναν αδερφό, τον Γιώργο, το μεγαλύτερο. Ξεκινάμε λοιπόν με τα δύσκολα. Δύσκολα, εντάξει, καλά γνωστό. Δεν έχει παγίδες. Να σου πω γιατί δεν έχει παγίδες. Γιατί αυτή τη στιγμή χαράζεται μια... αποφασίζει να χαράσει μια πολιτική διαδρομή. Οι παγίδες θα έρθουν στην πορεία ούτως ή άλλως. Τώρα με μια ερώτηση, με δύο ερωτήσεις. Θα... πρέπει να τώρα θα... θα δεχτείτε πάρα πολλές ερωτήσεις όλο αυτό το διάστημα. Mm. Να σας πω ότι από τον καιρό που ξέρω τον πατέρα σας, πρώην υπουργό, πρώην πρόεδρο της Βουλής, σας παρακαλώ να μου δώσετε μια συνέντευξη. Καιρός φέρει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Σήμερα ήρθατε και με τη Μαϊδά. Δεν υπήρχε λόγος, έτσι, γιατί παλιότερα δεν θα έδινα συνέντευξη ως Κωνσταντίνα Πολύδωρα, θα έδινα μόνο συνέντευξη ως κόρη Βίρονα Πολύδωρα. Αυτή η απόφαση πάρθηκε ύστερα από πολλή συζήτηση με τον Βίρονα Πολύδωρα, με τον μπαμπά, ή είναι μια απόφαση δική σας που είπατε τώρα είμαι έτοιμη να κατέβω στον πολιτικό στίβο. Είναι κατά το ίμιση. Στην αρχή ήταν χρέος, γιατί δεν μπορεί να κατέβει Ευρωψηφοδέλτιο χωρίς το όνομα Πολύδωρας. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης για την Πατρίδα και το Λαό. Έχουν προσχωρήσει εξέχουσες προσωπικότητες που σχηματίζουν πλέον. Χρήστος Ζώης, Σταυρογιάννης, Κουράκος, Νικολόπουλος. Οι τελευταίες υποψηφιότητες στο Ευρωψηφοδέλτιο, ο κύριος Ψωμιάδης και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες. Mm-hmm. Ο Κυριάκος, ο Διακογιάννης. Δηλαδή και δεν είναι εξέχουσες προσωπικότητες, είναι εξέχουσες απλά. Είναι η κάθε μία στο είδος της, στο αντικείμενό της, στα γράμματα, στην πορεία της και στις κατακτήσεις, το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Θέλετε να το κάνετε λίγο νωρίτερα ή πιστεύετε ότι είναι ο σωστός χρόνος? Timing, ο σωστός χρόνος δεν είναι ο καταλληλότερος. Γιατί όταν είσαι από μια πολιτική οικογένεια, δεν μπορείς, πολιτική σκεπτόμενη οικογένεια, όχι πολιτική του συστήματος, mm-hmm. δεν πάσχουμε από οικογενειοκρατία όπως πολλοί, ίσως και κακεντρεχείς, θα γράψουν. Η μία γενιά δεν νοείται ως οικογενειοκρατία. Απλά, όταν είναι πολιτική οικογένεια και ακούς πολιτική συζήτηση, αποκτάς ιδεολογία, όχι ιδεολογία στάνταρ, δηλαδή το κόμμα που υπάγεται το πατέρα σου ή το κόμμα που υπηρετεί το σπίτι σου ή στο οποίο πιστεύει τόσα χρόνια θα πάει αλληλουχία και στην επόμενη γενιά, πολιτική συλλογική και τα αντίθετα και τα σύμφωνα, αλλά πάντα με σεβασμό στην ιδεολογία. Δεν μπορείς λοιπόν να αποκλείσεις ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να σου κληρώσει. Εμένα μου κλήρωσε νωρίτερα. Είμαι έτοιμη. Είστε προετοιμαστήκατε για όλα? Είμαι προετοιμασμένη όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαι ένας νέος άνθρωπος. Πολλοί λένε νέοι στην πολιτική, νέοι στην πολιτική. Βεβαίως, ίσως να μην είναι και για κακό. Δηλαδή το ότι βάσει επωνύμου κατεβαίνει το νεότερο μέλος. Γιατί εντάξει, και ο Θουκυδίδης έλεγε ότι όποιος δεν μετέχει στα κοινά, όχι απλά πράγμων είναι, αλλά αχρίος. Μπορεί να θεωρηθεί άχρηστος. Εγώ δεν είμαι υπέρ του ισοπεδωτισμού και δεν είμαι υπέρ και
του να μην ψηφίσω ή να μην μετέχω στα κοινά βάσει εκλέγην και εκλέγεστε. Είστε όμως Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου απαντήσετε το εξής. Νέα Δημοκρατία. Φύγατε δεν σαν είμαι. Τη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία έφυγε από εσάς. Όχι. Νέα Δημοκρατία δεν είμαι. Ήμουνα Βηρονική. Α. Έχει βασική διαφορά και παρόλο που κανείς δεν μπορεί να δεχτεί το ότι. Δεν γνωρίζω. Αυτό είναι ο χαρακτήρας μου. Πίστευα στις αρχές που πρέσβευε ο Βύρον ο Πολύδωρας μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αν είμαι εγώ Νέα Δημοκρατία, είναι αν είναι η Νέα Δημοκρατία Νέα Δημοκρατία. Γιατί άλλη Νέα Δημοκρατία του 75 και του 77 που κατέβαινε ο Πολύδωρας για πρώτη φορά, νέος, δυναμικός, με ιδέες, άλλο και το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας τότε και άλλη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Πολλό δε μάλλον η Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά που είναι μια πόλα. Πολιτική άνοιξη. Α, πρώτον. Δεύτερον. Έχετε ωραία μάτια, αλλά αρχίζετε τώρα τις κακίες. Όχι, δεν είναι, είναι αντικειμενικό. Ωραίο χαμόγελο, ωραίο. Αρχίζετε τώρα τις κακίες, πόλα. Δεν τον πήγατε στο 4%. Όχι, δεν είναι. Πολιτική άνοιξη τον είπατε. Τα δημοσκοπικά. Να η άνοιξη, τα λουλούδια. Δεν είναι. Μπορεί να είναι και λόγω καιρού. Όχι, δεν είναι λόγω καιρού. Τα δημοσκοπικά είναι ένα θέμα που θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Ναι. Τώρα, επειδή βάσει δημοσκοπήσεων έχουν προκύψει πολλά θέματα με τα νεοπαγή κόμματα που έχουν εμφανιστεί την τελευταία τριετία, βλέπουμε και αλλαγή πολιτικού συστήματος. Άλλο το πολιτικό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας του δικοματισμού. Τώρα έχουμε πολλά κόμματα, πολυσυλλεκτικά κόμματα και πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα. Πολλές φορές τα πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα δεν είχε απόλυτη συνάφεια και η δημοσκόπηση που είχε βγει. Οπότε πιστεύετε, δημοσκοπήσεις δηλαδή, δεν... οι δημοσκοπήσεις λιγάκι δε... τώρα όσον αφορά το ποσοστό που παίρνει είναι... η Ένωση για την Πατρίδα και για το λαό. Εμείς πιστεύουμε στον κόσμο και στο λαό. Έχουμε δείγματα από όλη την Ελλάδα, χωρίς συστήματα υποστηρίξεως μυστήρια, ούτε συστημικά. Έχουμε το λαό δίπλα μας, έχουμε άξια στελέχη και κόσμο που θέλει να προσφέρει. Και από εκεί και πέρα, για τη Νέα Δημοκρατία που είπαμε πριν, αφού προσδιορίσει το ρόλο της η Νέα Δημοκρατία, αν είναι Νέα Δημοκρατία, γιατί γίνεται και Νέα Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είναι γραφειοκρατικά. Ρε, παρακολουθείτε πολύ το Σαμαρά. Ναι, εντάξει. Όχι το Σαμαρά, στα γενικά. Στα λεγόμενά του. Χρησιμοποιεί πολλές φορές τον θα όρο πάει Νέα το Ελλάδα. Νέα Ελλάδα, λένε ότι θα το κάνουν Νέα Ελλάδα για κάποιες γραφειοκρατίες εσωκομματικές. Προσέξτε όμως. Το αίμα νερό δεν γίνεται, γι' αυτό μιλείτε πολλά. Όχι. Θα σας πω κάτι. Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας πού είναι? Στη Νέα Δημοκρατία. Όλος? Όχι όλος. Άρα. Αυτός ο κόσμος κάπου αλλού πήγε. Άρα η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει προβλήματα. Τώρα, για το αν έφυγε η Νέα Δημοκρατία από εμάς, από το Βύρον Πολύδωρα, ή αν έφυγε ο Βύρον Πολύδωρα από τη Νέα Δημοκρατία, η διακηρυκτική ομιλία που έκανε για την οποία διαγράφει έμεινε στην ιστορία. Είναι τα ακίνητα. Είναι το χαράτσι. Που κανείς δεν το λέει. Το γεγονός ότι διαγράφει που ουσιαστικά απελευθερώθηκε. Γιατί πέστη πολλά και τα δύο τελευταία χρόνια που παρέμενε και ο ίδιος παρέμενε με το αίσθημα του καλού στρατιώτη και βάσει του έκαστο σε φω ετάχθη. Ήταν πολλά τα χρόνια, ναι δεν ήθελε να φύγει, αλλά επέλεξε τα ακίνητα γιατί πουθενά στον κόσμο δεν έχει ακουστεί, ούτε έχουμε συναντήσει ποτέ ξανά, ακίνητο που δεν σου φέρει τίποτα, είτε το έχεις με δάνειο, είτε το έχεις χωρίς δάνειο, πόσο αν το έχεις με δάνειο, να πρέπει να το πληρώνεις. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το στηρίξατε σαν την απόφαση. Απόλυτα. Εγώ είμαι πανευτυχής. Και γι' αυτό ίσως και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής. Για να στηρίξω όσο μπορώ με την υποψηφιότητά μου, γιατί με τον νόμο, υπάρχει ο νόμος που είναι. Ναι, το ασυμβίβαστο κάπως. Περίεργο, ναι, γιατί έχει κάποιες σκοπιμότητες από πίσω. Δεν μπορεί να πρώτη φορά υποψήφιος ευρωβουλευτής να θέλει να κατέβει δηλαδή. Να θέλει να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής και να πρέπει να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα. Που ακούστηκε να κεράσει τον χύψη επιλαχόντα ή πολύ απλά έχει εισπράξει πόσες χιλιάδες σταυρούς. Η ψήφος είναι ιερή, μυστική και προσωπική. Δίδεται από τον απλό πολίτη για να τον εκπροσωπήσει στο κοινοβούλιο. Ναι. Ένας. Αλλά κάποιοι το κάνουν όμως για να αποδείξουν ότι ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει καρέκλα. Αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό είναι... θα κριθεί. Θα κριθεί. Γι' αυτό και στα σενάρια που μπορεί να ακουστούν. Ότι ο Πολύδωρας έβαλε την κόρη του, άρα τη βόλεψε κιόλας. Είναι με σταυρό. Με βγάζετε από τα διέξοδο τώρα, ναι. Μου κάνετε τις ερωτήσεις. Είναι με σταυρό. Άρα δεν τίθεται θέμα βολέματος όταν είναι με σταυρό. Ο κόσμος θα επιλέξει, γιατί
Σαφώς και υπήρχε στο παρελθόν και για πολλά χρόνια μια πελατειακή σχέση στα μεγάλα κόμματα που ισοπαίδωσε και ιδεολογίες και ειλικρινή συναισθήματα ψηφοφόρου στον πολιτικό και το αντίστροφο, αλλά ο Σταυρός δεν πάβει να είναι Σταυρός. Αν ο κόσμος δεν θελήσει, τα αποτελέσματα θα φανούν. Αν δεν θελήσει ο κόσμος, εσείς θα έχετε ήδη κατέβει στο στίβο, θα δώσετε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια ή... Εγώ είμαι στρατευμένη στην Ένωση για την πατρίδα και το λαό. Έχω καθημερινότητα, έχω εργασία στην πιάτσα, μπορούμε να πούμε, κάθε μέρα, οπότε μπορώ να δω και τα καλά και τα κακά της. Συγγνώμη, έχετε ένα πολιτικό λόγο, εντάξει, μεγάλωσε δίπλα σε... Είναι πολιτικό το σπίτι, γι' αυτό. Ναι, πολιτικό το σπίτι. Γιατί κινηθήκατε όλο αυτό το διάστημα πίσω από το Βίρονα Πολίδωρα? Γιατί δεν χρειαζόταν. Γιατί ο Βίρονα Πολίδωρα. Γιατί και προτάσεις είχατε. Είναι ενεργός πολιτικός. Εγώ θυμάμαι, σας πω, έχω πάνω από 3-4 χρόνια, σας παρακαλώ, έστω για μια συνέντευξη. Να δω ποια είναι η Κωνσταντίνα, ποια είναι. Γιατί δεν είναι η Κωνσταντίνα, η Μαργαρίτα, ο Γιώργος, τα παιδιά του και μάλιστα βλέπω ένα Βίρονα Πολίδωρα που αντιμετωπίζει ακόμη και την κριτική, την πολιτική. Αλλά όταν αγγίξουν Μαργαρίτα, Κωνσταντίνα και Γιώργο. Α! Λοιπόν, για να ορίσουμε τρία πράγματα. Εμείς δεν είμαστε πολιτική οικογένεια του συστήματος. Είμαστε μία οικογένεια, ίσως και παραδοσιακή, ναι, απλά δεν γίναμε στον κλειστό πυρήνα του συστήματος και το σύστημα, όπως φαίνεται, έχει διαβαθμίσεις. Στενό κύκλο, αμέσως επόμενο και αμέσως επόμενο. Όταν προβληθήκαμε σαν οικογένεια, είμαστε οικογένεια, είμαστε δεμένοι άνθρωποι. Είμαστε μία παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Ένας πατέρας με τρία παιδιά. Πελοπόννησο, περιβόλια Αρνής Ολυμπίας, στα τοπικά Γάρδιτσα. Mm-hmm. Τόπος ευλογημένος, δύσκολος, αλλά ο τόπος. Είναι πολύ σημαντικό να ανήκεις κάπου. Είναι πιο σημαντικό οι ρίζες από ότι το να σου ανήκει κάτι. Ένα υλικό αγαθό ή και ουσιαστικό. Εμείς ξεκινήσαμε από εκεί. Δεν χρειαζόταν να δώσουμε συνέντευξη, γιατί δεν είμαστε τα παιδιά του πολιτικού που χρειαζόμασταν προβολή. Γιατί δεν χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Πολίδωρας την προβολή για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο, ίσως βάσει των τηλεοπτικών εμφανίσεων ή το οτιδήποτε, αρεστό και στον κόσμο από άποψη κοινωνική. Δηλαδή, είναι και ένας άντρας με τρία παιδιά. Όμορφα, άσχημα, έξυπνα ή το οτιδήποτε. Τώρα προέκυψε. Εγώ και μετά, την επόμενη μέρα, της 26ης Μαΐου, εμένα ο σκοπός μου είναι να συνεισφέρω όσο το δυνατόν περισσότερο στην Ένωση για την Πατρίδα και γιατί, το λαό. Ναι, οι άνθρωποι καλά είναι να, δηλαδή να βγαίνουν μπροστά. Εγώ πραγματικά θα δώσω βήμα σε όλους τους νέους ανθρώπους που έχουν όραμα και θέλουν και νομίζουν ότι μπορούν να αλλάξουν αυτά τα τεκτενόμενα στον τόπο. Εμείς είμαστε εδώ. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είσαστε έτοιμοι και για χτυπήματα κάτω από τη μέση πλέον? Γιατί η πολιτική τα έχει αυτά. Όταν εκτίθεσαι. Ήταν μπροστά ο Βίρο Πολίδωρας. Μη μου αγγίζετε τη Μαργαρίτα, μου αγγίζει την Κωνσταντίνα και την οικογένειά μου. Όχι, δεν μου τα λέω. Δεν είχαμε τεθεί στο προσκήνιο. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν μπροστά. Όταν συζητήσαμε προχθές και είπατε ότι ενδεχομένως θα πάει η συζήτηση και στη Μαργαρίτα. Θα συζητήσαμε. Και πρέπει να διευκρινίσουμε ένα πράγμα. Ναι. Η Μαργαρίτα είναι μόνιμη υπάλληλο στη Βουλή. Όχι, είναι μετακλητή, έχει ακουστεί και για το θέμα τη Μαργαρίτα θα το πούμε. Αν και έχει γραφεί και κατά κυσόρων βιβλίο από το Βίρο Πολίδωρα σαν απάντηση, όχι ω πατέρα. Αλλά ως αντικειμενικού και δίκαιου ανθρώπου και πολιτικού, είναι μετακλητή. Μετακλητή σημαίνει για να ακούσει κάποιος. Προσωρινή. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Από εκεί και πέρα. Για το θέμα της συγγενείας και όλων όσων ακούστηκαν. Μπορούσε να πάρει τέσσερις συνεργάτες ο Πολίδωρας και πήρε την κόρη. Επειδή μας ξέρετε από το 2007, γνωρίζετε και δεν κρυφτήκαμε ποτέ, ότι κάθε πόστο έχει και κάποια πριμ. Εντός εισαγωγικών, δεν κρίνω αν είναι καλά ή κακά, έτσι έχουν πάντως καθιερωθεί θέσεων. Ναι. Όταν ήταν Υπουργός Δημοσίας Τάξης ο Πολίδωρας, είχε τη Μαργαρίτα από τα 18 και κάναμε και οι δύο την βάρδια του 24ωρου. Όταν έφυγε στους 19 μήνες, τότε είχαν ακουστεί σενάριο ότι έχουμε μπει στην υπηρεσία, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ότι έχουμε μείνει μόνες μας, εδώ είμαστε. Για το θέμα της Βουλής, είναι θέμα από το 2008, το οποίο δεν άγγιξε κανείς. Τώρα να κάνω μια ερώτηση. Πόσο τυχαίο μπορεί να είναι το ότι παίχτηκε η Μαργαρίτα μέχρι και στα δελτία των μεγάλων καναλιών ειδήσεων για να φτάσει να λιδωρήσουμε τον Πολίδωρα επειδή έβαλε την κόρη του στη Βουλή που την είχε από το 8 και αφού είχε απεπεμφθεί εντός εισαγωγικών από πρόεδρος της Βουλής. Είναι πρόεδρος της Βουλής κατοχυρωμένος. Βέβαια. Το περιμένατε ότι θα γίνει και ο επόμενος πρόεδρος. Όχι, δεν είναι, δεν περίμενα τίποτα.
Απλά, εγώ θέλω να τονίσω κάτι για τα πολύ θέματα... Πολύ πιστέψαμε ότι ο Πολύδωρος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής. Έγινε πρόεδρος της Βουλής και ήταν η φυσική αλληλουχία να παραμείνει. Γιατί επί προεδρίας του, κανείς δεν θυμάται το λόγο, και τώρα δεν μιλάω σαν παιδί του Πολύδωρα. Μιλάω σαν... Και σαν παιδί του Πολύδωρα. Τι να κάνω, είμαι ταυτότητα. Εγώ δεν θα έχω ποτέ ανασφάλεια. Εγώ αυτή είμαι. Κάποιοι γεννήθηκαν, όλοι έχουν ένα επώνυμο και ένα γονιό. Έτσι κι εγώ έχω έναν. Το πρόβλημα θα το έχουν αυτοί που θα με αντιμετωπίζουν. Όσοι με ξέρουν σαν Κωνσταντίνα, γνωρίζουν ότι έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Με συγχωρείτε, οπότε έτσι θα μιλήσω και on camera και off camera. Αλλά δεν μπορεί. Η φυσική αλληλουχία. Θα σας αντιμετωπίσουν, τους περιμένετε δηλαδή. Ναι. Όταν εκτίθεσαι στην πολιτική, περιμένεις να ακούσεις και τα θετικά και τα αρνητικά. Και ευτυχώς έχουμε προπαιδεία εμείς, γιατί δεν ήμασταν τα παιδιά των πολιτικών που ο μπαμπάς τους είχε ακούσει όλα τα καλά και διθύραμβους. Επειδή ακριβώς δεν είχαν να τον πιάσουν πουθενά, και ίσως είναι η μόνη εποχή που τώρα πρέπει να το πούμε απλά, σε κλέψιες, βρώμιες, σκάνδαλα, μίζες, εξοπλισμούς, αυτά που παίζουν τα ωραία, υποδικίες, αυτά που παίζουν τα ωραία, γιατί δεν έχει ακουστεί για τον Πολύδωρο. Το καμπανάκι του Πρόεδρου χτυπάει. Όπως ακούστηκε για τη Μαργαρίτα, γιατί δεν ακούστηκε και για μια offshore, για μια ΜΚΟ. Το ηθικό, το νόμιμο. Κάτι ρε παιδί μου, έτσι. Βρήκαμε το ηθικό, το νόμιμο, ναι. Αλλά να τεθεί και να σημειωθεί ότι δικαιούται 8 θέσεις μετακλητών και 30 μόνιμους από την πίσω πόρτα που μπήκανε επί κυβερνήσεων Νουδού και Πασόκ, μόνιμοι και παραμένουν στη Βουλή. Και πήρε μία το παιδί του. Όπως και το παιδί του είναι τώρα εδώ και βάσει ασυμβιβάστου. Άμα είσαι οικογένεια και πιστεύεις και συμφωνείς πολιτικά, είσαι και παρόν ή παρούσα. Αν δει ο Σαμαράς τη συνέντευξη, θα πει τι νέους ανθρώπους χάνω. Δεν ήθελε, δεν είναι θέμα νιάτων. Δεν είναι θέμα. Όχι, νόμα, είναι θέμα τι λόγο, θέλει να εξυπηρετήσει ο καθένας. Δηλαδή και ο Πολύδωρας εκτός Νουδού είναι απώλεια για το Σαμαρά. Τεράστια. Γιατί με τη διαγραφή που μπορεί να έδειξε Αντωνάκη, μια τεράστια υπεροχή. Τον ότι... Νίνο. Άκου. Τον για... Νίνο είναι πρωθυπουργός. Ναι, μπορεί να έδειξε μια τεράστια υπεροχή ότι εγώ αποφασίζω και διατάζω και διαγράφω το να σε βει. Δεν άκουσε όμως ότι δεν ήταν μια απλή καταψήφιση. Αλλά ο Πολύδωρας μίλησε για το λαό. Άρα, όταν ο πρωθυπουργός, τι είναι ο βουλευτής? Ο βουλευτής έχει όρκο και βάσει συντάγματος να υπηρετεί το έθνος και το λαό. Ναι, έχουμε ξεχάσει τις παλιές αρχές. Δεν είναι νέος ή παλιός. Θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Σωστός ο χρόνος, είπατε που κατεβήκατε στην πολιτική. Σωστός ο χρόνος της εξόδου του Βίρουνα Πολύδωρα? Θα περιμένετε να φύγει λίγο νωρίτερα ή... Δεν ετίθεται το θέμα φύγης. Και δεν έχει φύγει ο Πολύδωρας από την πολιτική. Όπα. Ο Πολύδωρας τώρα ξεκινάει. Ο Πολύδωρας ξεκινάει τώρα και ξεκινάει ίσως πιο καλά από ποτέ. Γιατί δεν έχει βαρύδια και γιατί για πρώτη φορά, για πρώτη φορά στα χρόνια του, είναι ο νέος ακόμη και ωραίος, πειράζει το χέρι. Γιατί για πρώτη φορά στα χρόνια αυτά ξεκινάει κάτι καλό, καλό, καθαρό, έντιμο και ηθικό για την πατρίδα και το λαό. Θα το λέω και σε ακουστεί. Αφήστε λίγο το πολιτικό λόγο και πείτε μου δύο λόγια σας. Ναι. Τι να πω για μένα. Σαντίνα, ένα κορίτσι, δύο κορίτσια που μεγάλο δίπλα σε ένα πολιτικό, μπορούν, έχουν δικαίωμα να κλάψουν ή όταν κλαίνουν δεν πρέπει να τα δει κανένας, συναισθηματισμός Εμείς που ήμασταν τυχεροί. Οι παπαράτσι ή οι δημοσιογράφοι κατά ένα μέρος υπάρχουν εκεί που τους θέλουν. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς η προβολή που έχουμε στα social media τα επικαλούμενα είναι από 3-5 εμφανίσεις. Μιλάτε πολλά. Θα ανοίξει τώρα ο δρόμος σας, γιατί εγώ είμαι γουρλής. Ναι, όχι. Είναι η πρώτη μου τηλεοπτική εμφάνιση. Θα ανοίξει ο δρόμος τώρα. Θα πέφτουν βροχή οι παραγγελίες. Ναι. Οι προτάσεις, μάλλον. Είμαστε φυσιολογικά παιδιά με καθημερινότητα απλή. Οικογένεια, εσείς προσωπικά. Οι νέοι άνθρωποι. Γιατί τώρα πλέον είμαστε καταδικασμένοι με τους μισθούς των 500. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πριν φτιάξει οικογένεια εκτός από τους 500-600. Τώρα θα το παίξω λίγο παραδοσιακή. Βεβαίως, γιατί όχι. Και τώρα είμαι στην ευχαίρεια να με πείτε και παλιωμοδίτησα και γνήσιο παιδί του Πολύδωρα. Σας μιλάω στο πληθυντικό για τις τηλεοπτικές ανάγκες. Μόλις πέσει η κάμερα, τότε θα μιλήσουμε στο ελληνικό. Εντάξει. Λοιπόν, οικογένεια. Οικογένεια εκτός από τα οικονομικά που είναι τα χειρότερα, με 500 και 600 ευρώ δεν ζει σπίτι. Και γι' αυτό πάμε στην Ευρωβουλή. Γιατί δεν μπορείς να ζήσεις σπίτι με 500-600 ευρώ. Δεν μπορεί να έχεις απελπιστικά πλεονάσματα, τάχα μου πρωτογενή.
και ταυτόχρονα να φτάνεις σε ένα σημείο που να μην μπορείς να πληρώσεις το νίκη σου ή να μην μπορείς να πληρώσεις το δάνειό σου, άρα γιατί να μπορείς να γεννήσεις, άρα γιατί μπορείς να παντρευτείς. Για το τυχερό και ουσιαστικό του θέματος, γιατί είναι τυχερά, είναι να βρεις έναν άνθρωπο με σεβασμό, αγάπη, κατανόηση. Αυτά είναι τα τρία βασικά για να βρεις τον σύντροφο και να κάνεις οικογένεια. Ό,τι επιφυλάξει ο Θεός και η μοίρα. Θα δούμε. Που σημαίνεται αυτή τη στιγμή στην πολιτική. Το άλλο το κομμάτι αφήνεται λίγα και ανοιχτό ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι στην πολιτική. Είμαι στη ζωή. Είμαι και στη δουλειά μου, είμαι και στην πολιτική, είμαι και στις διαπροσωπικές σχέσεις παντός τύπου. Στους φίλους μου, στις παρέες μου, στους γνωστούς μου και τα προσωπικά είναι προσωπικά. Προσωπικά. Και δεν θα πρόκειται να, τα. Γιατί να τα βγάλω. Τι μουσική που ακούτε? Μουσική, τα πάντα. Αλλά περισσότερο πηγαίνετε ελληνικά. Στα πανηγύρια του χωριού. Έχω προπαιδεία χωριάτη και είναι, τιμή μου και καμάρι μου. Από 6 χρονών. Σε όλα τα πανηγύρια, ναι. Αλλά έχουμε γενικώς μια διαπαιδαγώγηση που είναι από το αλόνι στο σαλόνι. Και είναι καλό αυτό. Είναι πολύ καλή συνταγή για να έχεις καλή ζωή και σταθερή ζωή. Δύο λόγια για το όραμά σας. Το κορίτσι που μπαίνει στην πολιτική, το όραμα που έχει. Για να κλείσουμε ευχάριστα. Όραμα. Καταρχάς. Πιστεύετε μπορεί να αλλάξετε κάτι ή... Αν σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάτι, εμείς οι νέοι άνθρωποι, χαθήκαμε. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά να λες φταίει το πολιτικό σύστημα, φταίνε τα 30 χρόνια και της μεταπολίτευσης και της αλλαγής και να μην είσαι παρόν ως νέος άνθρωπος στα κοινά. Θα σε πάρει μπάλα. Ναι, δεν γίνεται να μην σταθείς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρίνουμε μόνο και να λέμε κακός ο ένας, κακός ο άλλος, αλλά να μην μπορούμε να σταθούμε κι εμείς όπως μπορεί ο καθένας να μετέχει στα κοινά για να προσφέρει. Εγώ πάω με την Ένωση για την Πατρίδα και το Λαό για να προσφέρω για την Ευρωβουλή, αν επιλέξει ο κόσμος, να ακουστεί ένας υγιής, δημιουργικός ευρωσκεπτικισμός. Με ένα σχέδιο εθνικής. Μέσα στην Ευρώπη όμως ο ευρωσκεπτικισμός. Μέσα στην Ευρώπη. Δεν τίθενται ακόμη θέματα αυτό, και διλήμματα. Εμείς, σαν Ένωση για, για την Πατρίδα και το Λαό, κινούμαστε με ναι στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ. Αλλά υπάρχουν δύο μεγάλες αναθεωρήσεις που λένε να γίνει μια συνομοσπονδιακή Ευρώπη με κράτη, έθνη κράτη, πολυπολιτισμικά και διαφορετικά. Και συγκεκριμένα τη μικρή αναθεώρηση για τα χρέη μας που λέει μείωση, επιμήκυνση και ο ρυθμός ανάπτυξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας περιμένω. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ήθελα μάλλον λίγο. Να είστε καλά. Μπάτσι, μπάτσι, μπάτσι. Ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Έρχομαι. Μην φύγετε. Επιστρέφω. Γεια σας. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.